Η πόλη των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη, είναι ένας τόπος που κάθε Έλληνας έχει την επιθυμία να επισκεφθεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Εμείς βρεθήκαμε στην πόλη μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου να καλύψουμε την πρώτη πανηγυρική πατριαρχική θεία λειτουργία στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κιζίκου. Με την ευκαιρία αυτή, επιχειρούμε ένα οδηπορικό στα βυζαντινά προσκυνήματα, στα ρωμαϊκά μνημεία της Βασιλίδος των Πόλεων και σας προσκαλούμε νοερά τηλεοπτικά να μας ακολουθήσετε. Με συναισθήματα ανάμεικτα, με σκέψεις αντικρουόμενες ξεκινήσαμε από την Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια για την Αρτάκη της Κιζικινής Χερσονήσου στην νότια πλευρά της Προποντίδας. Αφορμή και αιτία του ταξιδιού δεν ήταν μόνο η αδιαμφισβήτητη έλξη που ασκεί στην ψυχή κάθε Έλληνα η Βασιλίδα των Πόλεων, η πόλη Θρύλος, η Κωνσταντινούπολη, αλλά και η υψηλή αποστολή του εκκλησιαστικού μας σταθμού να καλύψει και να προβάλλει στον όπου γης ελληνισμό την πρώτη, μετά από 93 χρόνια, πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή της Παναγίας Φανερωμένης. Το όνειρο φτάνει στην πραγμάτωσή του. Το όραμα του Πατριάρχη μας, που άοκνα και υπομονετικά εργάστηκε όλο αυτό το διάστημα, παίρνει τώρα σάρκα και οστά και η Ιερά Μονή της Κιζίκου, που γέμιζε άλλοτε πλήθη προσκυνητών στην ξακουστή πανήγυρή της, παίρνει ξανά ζωή, ευλογείται και εξαγιάζεται ο ρημαγμένος τόπος με την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποδεχόμαστε την τιμητική πατριαρχική πρόσκληση. Η 4Ε δίνει το παρόν στα μεγάλα εκκλησιαστικά γεγονότα και της Μητρός Πρωτοθρόνου Εκκλησίας.
την παραμονή φτάνουμε οδικώς στο φανάρι. Παίρνουμε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου και αναχωρούμε για την Αρτάκη της Κιζίκου. Την επομένη, νωρίς το πρωί, ξεκινάμε για τα ερείπια της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Φανερωμένης. Στην άκρη μιας καταπράσινης κοιλάδας με τρεχούμενα νερά και πανύψηλα δέντρα συναντούμε το μεγαλόπρεπο μοναστήρι. Το τεράστιο αυτό διόρροφο πέτρινο οικοδόμημα με τα 99 ευρύχωρα κελιά κλείνει από όλες τις μεριές τον μεγάλο περίβολο του μοναστηριού. Όλα τα κελιά έχουν παράθυρα προς τα έξω, ενώ ο μεγάλος διάδρομος εμπρός από αυτά βλέπεις την μεγάλη λιθόστρωτη αυλή. Στον ιερό αυτό τόπο, πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, γινόταν τέτοια μέρα μεγάλη πανήγυρη με την προσέλευση πλήθους πιστών από την Χερσόνησο της Κιζίκου, αλλά και από πολύ παραπέρα. Η μονή ήταν ξακουστή για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που χρονολογείται τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπάρχει μάλιστα η παράδοση ότι την εικόνα αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Κατά την έξοδό τους από τα πάτρια εδάφη, οι Αρτακινοί κατάφεραν και διέσωσαν τη θαυματουργή εικόνα η οποία φυλάσσεται στο αριστερό κλήτος του Πατριαρχικού Ναού στο Φανάρι. Ξαναζούμε για λίγο την παλαιά έγκλη της Θρηλυκής Μονής. Στιγμές συγκλονιστικές για όλους τους συμμετέχοντες. Ώρες γεμάτες θύμισες από το χθες, ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Ήρθε η ώρα να αναχωρήσουμε από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας Φανερωμένης Κιζίκου στην Αρτάκη της Μικράς Ασίας. Τελείωσε η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία. Λειτουργήσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, μετά από 93 έτη που είχε να λειτουργήσει εδώ το μοναστήρι. Πραγματικά οι καρδιές μας είναι γεμάτες από συγκίνηση και γεμάτες από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, προς την Παναγία μας, που μας αξίωσε να ήμασταν σήμερα εδώ, να γίνουμε μέτοχοι αυτής της μεγάλης ευλογίας, να προσευχηθούμε στην Παναγία μας και να ευχηθούμε κάθε χρόνο την ημέρα αυτήν και πάλι το μοναστήρι να ανοίγει και να δέχεται τους ευλαβείς προσκυνητές. Επιστρέφουμε στην πόλη, εκεί που αφήσαμε μεγάλο μέρος της καρδιάς μας, εκεί που ο πόνος ενώθηκε με την νοσταλγική θύμηση και το δάκρυ έγινε αβίαστα προσευχή.
Έχουμε τη μεγάλη ευλογία να βρισκόμαστε στην ιστορική Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή. Είναι ένας τόπος ιστορικός, τόπος στον οποίο για χρόνια πολλά οι άνθρωποι εδώ ερχόταν και έρχονται, προσκυνούν τη χάρη της Παναγίας και πορεύονται προς το αγίασμα, το περίφημο αυτό αγίασμα της Μονής Μπαλουκλή. Το αγίασμα αυτό έχει ιστορία, την ιστορία θα μας την πει η ξεναγός μας, ιστορία που έχει σχέση με την άλωση της πόλης. Και εδώ επίσης θα προσκυνήσουμε τους τάφους των Πατριαρχών, οι οποίοι βρίσκονται στον περίβολο της Μονής. Η χάρη της Παναγίας μας αξιώνει να βρισκόμαστε σε ένα ακόμα σημαντικό προσκύνημα της πόλεως. Είμαστε στην Παναγία των Βλαχερνών, εδώ που εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος, τότε υπερμάχος στρατηγό, ένα μέρος που μας θυμίζει στιγμές δόξης της ιστορίας μας και ένας τόπος ο οποίος μας θυμίζει που πρέπει να προσβλέπουμε πάντοτε στις δύσκολες στιγμές. Και τα βλέμματά μας πάντοτε πρέπει να είναι προς το Θεό μας, στην Παναγία μας και στους Αγίους μας. Κυρίως στην Παναγία μας, η οποία είναι η υπέρμαχος στρατηγός. Η μεγάλη βασιλική της Παναγίας των Βλαχερνών βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Αϊβάν Σαράι, στην περιφέρεια Φατίχ. Μετά την άλωση από τον άλλοτε πλούσιο και φημισμένο ναό, δεν απέμεινε τίποτα παρά μόνο το αγίασμα. Ίσως μελλοντικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή της Παναγίας των Βλαχερνών οδηγήσουν στα ερείπια του αυθεντικού βυζαντινού ναού. Για αιώνες, κάθε Παρασκευή αφιερωνόταν μία ολονύκτια γρυπνία στην θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, την Παναγία την Βλαχερνίτισσα ή Βλαχερνιώτισσα, η οποία τελικά καταστράφηκε από τους οικονομάχους των
και τις τρεις θάλασσες. Θα κάνουμε λοιπόν την πανέμορφη βόλτα στον Κεράτιο, στον Βόσπορο. Θα δούμε τις δύο πλευρές της Ευρωπαϊκής πόλης, θα δούμε τις δύο Ηπείρους που είναι κομμάτια της ίδιας πόλης, την Ευρωπαϊκή και την Ασιατική, από το καράβι μας. Αρχίζοντας τον περίπλου, βλέπουμε μπροστά μας τώρα την περιοχή του Πέραν, την Περαία των Βυζαντινών, το δεύτερο δηλαδή κομμάτι της Ευρωπαϊκής πόλης, που το χώριζε ο Κεράτιος Κόλπος. Περαία, γιατί εκεί μένανε οι Λατίνοι, οι Γενοβέζοι, οι Ενετοί, απέναντι από το Βυζάντιο, στην Πέρα Ακτή. Αφήσαμε τη γέφυρα και συνεχίζουμε. Αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε ένα-ένα κολλημένα πια τα χωριά του Βοσπόρου. Ήτανε, στα πιο πολλά είχαμε κατοικίες θερινές των κατοίκων της πόλης. Εδώ ξεκινάει το δεύτερο μετά το Μεσοχώρι χωριό, η Ξηροκρίνη, Κουρούτσεσμε, το όνομά της στα τουρκικά, σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Ονομαστεί η περιοχή, δεν θα μιλήσουμε τώρα για τα ακριβά κλαμπ τα οποία είναι πάνω στην παραλία, αλλά θα μιλήσουμε για τον Άι Δημήτρη, ένα από τα πιο ονομαστά αγιάσματα της πόλης, εδώ στην Ξηροκρίνη, μεγάλο πανηγύρι κάθε χρονιά στην μνήμη του Αγίου, και τα αγιάσματα τα επισκέπτονται όχι μόνο οι χριστιανοί, μπορεί να είναι πολύ λίγοι την ημέρα της γιορτής ή όποια μέρα, τα επισκέπτονται και τα τιμούν πάρα πολύ και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της πόλης, και είναι ένα κομμάτι από την ψυχή της μαζί με τις εκκλησιές. Συνεχίζουμε λοιπόν γυαλό-γυαλό, θα αφήσουμε την Ξηροκρίνη για να πηγαίνουμε προς το Βαβεχώρι, Ευαγγελισμός η εκκλησιά εδώ. Προχωράμε, το τοπίο πραγματικά πανέμορφο, αρχίζει και αραιώνει η δόμηση, βλέπουμε και πράσινο, θα δούμε ακόμα περισσότερο στην ασιατική πλευρά που είναι πιο πολλές οι βίλες και οι κατοικίες με αρκετό χώρο. Δυστυχώς η πόλη μεγαλώνει πολύ και τον πετών υπερτερεί του φυσικού τοπίου, όπως συμβαίνει παντού. Αλλά είναι πραγματικά όμορφα να βλέπουμε όλα αυτά τα κολπάκια. Καράβια, καραβάκια, μικρά ιδιωτικά καράβια που κάνουν βόλτες στην πόλη, μεγάλα επιβατικά, μεγάλα εμπορικά πλοία που χρησιμοποιούν τον Βόσπορο για τις μεταφορές, ιδιωτικά πλοιάρια, διότι είναι ένας από τους τρόπους μετακίνησης, είπαμε, και των κατοίκων της πόλης, εκμεταλλεύονται το υδάτινο στοιχείο και χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα καράβια, γιατί είναι και ένας πιο σύντομος τρόπος στις συγκοινωνίες. Αφήσαμε λοιπόν και το Βαφεοχώρι και πηγαίνουμε προς το Αρναούτκιοι, προς το Μέγα Ρεύμα δηλαδή. Ένα επίσης από τα χωριά που ήταν πάρα πολύ γνωστά ελληνικά, μεγάλη κοινότητα, ελάχιστοι έχουν μείνει τώρα. Ίσως καταφέρουμε να διακρίνουμε τον Τρούλο του Ναού του Ταξιάρχη σε λίγο αριστερά μας, είναι ο ενοριακός ναός. Έχουμε την εκκλησία των Ταξιαρχών εδώ και το κημητήριο με τον ναό του Αγίου Νικολάου. Πολύ όμορφο και αυτό το προάστιο. Και σε όλα αυτά, με μια δόση χαρμολύπης πάντα λέμε, ένα προάστιο που είχε πάρα πολλούς Έλληνες, έχουμε την εκκλησιά, εδώ έχουμε και κημητηριακό ναό, έχουμε και κημητήριο. Λίγες ψυχές πια όμως τα συντροφεύουν αυτά τα μέρη. Είναι το κομμάτι εδώ που
γεμίζουν τα μάτια μας ομορφιά. Φτάνουμε προς την πρώτη γέφυρα από την περιοχή της Ασίας. Περνάμε το Τσενγκέλκιοι τώρα, ένα από τα ελληνικά χωριά εδώ της περιοχής, είπαμε παραθεριστικά ως επιτοπλίστων. Καθώς πλησιάζουμε προς το πόδι της πρώτης γέφυρας, στην ασιατική πλευρά, θα δούμε το ανάκτορο του Μπεϊλέρμπεϊ. Μπεϊλέρμπεϊς, ο Μπέης των Μπέιδων, αξιωματούχος Οθωμανός. Είναι μια μικρογραφία του Ντολμάμπαχτσε που είδαμε στην ασιατική πλευρά και ουσιαστικά χρησιμοποιούνταν σαν θερινό ανάκτορο. Περνάμε κάτω από τη γέφυρα. Αριστερά μας είναι το πρώτο χωριό, μόλις περάσουμε τη γέφυρα, το Κουσκουντζούκι. Αυτό είχε αρκετούς Έλληνες κατοίκους, γιατί ουσιαστικά ενωμένο με το Σκούταρι, με τη Χρυσούπολη, μαζί με την Χαλκιδόνα, με το Καντίκιο, είναι οι δύο πιο μεγάλοι δήμοι στην ασιατική Κωνσταντινούπολη σήμερα. Το Σκούταρι όμως δεν είχε τόσο πολύ χριστιανικό πληθυσμό, είναι πιο έντονα μουσουλμανικό, ενώ η Χαλκιδόνα ήταν η περιοχή στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, στο ασιατικό κομμάτι της Κωνσταντινούπολης, που είχε την πιο μεγάλη ελληνική κοινότητα. Έχουμε και Μητρόπολη Χαλκιδόνος, Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδος. Έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες εδώ στην περιοχή. Είναι μπροστά μας, συνεχίζοντας θα δούμε ένα κομμάτι της Χαλκιδόνας, του Καντίκιοι. Μέχρι πρότινος είχαμε μέχρι και δημοτικό σχολείο που λειτουργούσε, έκλεισε τα τελευταία 3 χρόνια γιατί δεν έχουμε παιδάκια πια. Και τα ελάχιστα παιδιά που μένουν στη Χαλκιδόνα αναγκάζονται να κατεβούν στο Ζάπιο, στο Πέραν, για να μπορέσουν να πάνε σε ένα από τα 3 σχολεία της Ομογένειας που λειτουργούν. Ακριβώς μπροστά μας, με τους 4 μιναρέδες, δεσπόζει ο Τρούλος της Αγίας Σοφίας και ένας μικρός Τρούλος ακριβώς στα αριστερά είναι ο Τρούλος της Αγίας Ειρήνης. Οι δύο μεγάλοι Βυζαντινοί ναοί, ο ναός της του Θεού Σοφίας, ο ναός της του Θεού Ειρήνης, σύμβολα της πόλης των Βυζαντινών, κομμάτια της ψυχής μας. Τα βλέπουμε σε μια πολύ όμορφη εικόνα. Προσπαθούμε στη φαντασία μας να βγάλουμε τις μιναρέδες και να την δούμε ατόφια στην δόξα της, την οποία δεν μπορεί να την κλέψει τίποτα. Thank you.
Επόμενος σταθμός της ξενάγησής μας, ο ιστορικός Βυζαντινός υπόδρομος κοντά στην Αγία Σοφία. Ο υπόδρομος πρωτοχτίστηκε το έτος 203 από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβίρο, αλλά αναβαθμίστηκε δραστικά από τον Κωνσταντίνο, οπότε και εκτιμάται ότι ο υπόδρομος είχε χωρητικότητα 100.000 θεατών. Είμαστε λοιπόν στο χώρο όπου ήταν ο παλιός ο Βυζαντινός ο υπόδρομος, ο οποίος για πρώτη φορά κατασκευάζεται από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορο το Σεπτίμιο Σεβίρο, ο οποίος το 200 μετά Χριστού, όταν κυριεύει την πόλη, την γκρεμίζει και την ξανακτίζει, γεμίζοντάς την με πλούσια μνημεία, ανάμεσά τους εδώ και ο υπόδρομος. Εδώ τώρα ο κόσμος αθλιζόταν, εδώ ο κόσμος ασκούσε πολιτική. Εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο, το 532 επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, έχει γίνει μια στάση. Θα τη θυμάστε από την ιστορία. Είναι η γνωστή στάση του Νίκα. Η στάση του Νίκα, λοιπόν. Υπήρχαν δύο βασικές ομάδες υποδρόμων. Οι Βένετοι με τους Πράσινους, αυτοί εξεθικώθηκαν εναντίον του αυτοκράτορα και είχε σαν αποτέλεσμα να σφαχθούν εδώ 30.000 άτομα. Από το επιφώνημα τότε που φωνάζαν οι στασιαστές το Νίκα Νίκα, έμεινε στην ιστορία ως η στάση του Νίκα που έχει γίνει λοιπόν εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο. Η βασιλική Κινστέρνα ή Κινστέρνα του Ιουστινιανού ήταν η μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή της Κωνσταντινούπολης. Βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφία και πρόκειται για ένα αριστούργημα της Βυζαντινής Μηχανικής με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 80.000 κυβικά μέτρα νερού. Κατασκευάστηκε από τον Κωνσταντίνο και επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού με σκοπό να υδροδοτείται η πόλη σε περίπτωση πολιορκίας. Είναι ένα από τα πιο αναπάντεχα μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Ο υποβλητικός φωτισμός, οι υπέροχοι κύονες, οι σταγόνες που πέφτουν απαλά στο νερό, δημιουργούν μια ξεχωριστή, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Στο χώρο αυτό, με την εξαιρετική ακουστική, δίνονται σήμερα συναυλίες κλασικής μουσικής. Βρισκόμαστε στον ιστορικό ναό των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Ο ναός αυτός ήταν ένας από τους περίλαμπρους ναούς της πόλεως, είναι μικρογραφία της Αγίας Σοφίας. Παλαιότερα γινόταν εδώ λαμπρές θείες λειτουργίες, σήμερα δυστυχώς είναι τζαμί. Ευχόμαστε κάποτε χάρη του Θεού να μας αξιώσει να το δούμε να λειτουργεί και πάλι ως ορθόδοξος ιερός ναός. Η Μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου ήταν ένα ονομαστό βυζαντινό μοναστήρι.
σήμερα αποτελεί τέμενος με το όνομα Κιουτσούκα για Σοφιά Τζαμί, δηλαδή τέμενος Μικρή Αγία Σοφία. Η μονή βρίσκεται πίσω από τον υπόδρομο, κοντά στην παλιά σιδηρά πύλη. Εδώ κοντά κατοικούσε και ο Ιουστινιανός πριν βασιλέψει. Στην μονή αυτή εχρημάτισε ηγούμενος ο οικονομάχος Πατριάρχης Ιγνάτιος, αλλά και ο Πατριάρχης Μεθόδιος, ο Πατριαρχεύσας επί της Αναστηλώσεως των εικόνων. Είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Σεργίου και Βάκου ή η Μικρή Αγία Σοφιά. Αγίου Σεργίου και Βάκου. Το 2006 όταν μπήκε λέει σε επισκευή εδώ ο ναός, αυτά εδώ βρέθηκαν, είναι από μινάρια, από την εκκλησία. Είναι ο χώρος της εκκλησίας. Η εκκλησία αυτή κτίζεται το 527. Το 526 ο αυτοκράτορας ο Ιουστίνος, πριν από τον Ιουστινιάνο έτσι, ο Ιουστίνος έπρεπε να αφήσει κάποιον διάδοχο και οι αντίπαλοι του Ιουστινιάνου δεν ήθελαν να αφήσει τον Ιουστινιάνο. Είχε έρθει λοιπόν σε σημείο που τον πείσανε να μην βάλει, να μην κάνει αυτοκράτορα τον Ιουστινιάνο. Αλλά βλέπει στον ύπνο του τον Άγιο Σέργιο και Βάκο, ήταν στρατιλάτες ο Άγιος Σέργιος και ο Βάκος, και του λένε μην ακούσεις αυτά που λένε οι υπόλοιποι, κάνε αυτό που ξέρεις εσύ, να κάνεις αυτοκράτορα λέει τον Ιουστινιανό. Και πράγματι θα κάνει τον Ιουστινιανό, γίνεται ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας, και όταν γίνεται ο αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός θα κάνει αυτήν εδώ την εκκλησία και τιμά τους δύο Αγίους, είναι ο Άγιος Σέργιος και ο Άγιος Βάκος, δίνει το όνομά του. Εδώ είναι στο όνομα των δύο Αγίων η εκκλησία αυτή και είναι το πρότυπο της Αγίας Σοφίας. Το πρότυπο, με τρούλο βλέπετε, οκτάγωνη η εκκλησία αυτή, πρωτότυπο της Αγίας Σοφίας. Ήρθε η στιγμή να εισέλθουμε και να προσκυνήσουμε τον πιο σημαντικό ναό για εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, το σύμβολο της Ερωμιοσύνης, την Αγία Σοφιά. Νέα πύλες που μπαίνουμε στο κυρίως ναό. Κοιτάξτε λίγο το σημάδι του σταυρού. Φαίνεται το κομμάτι που αφαιρέσανε το σταυρό. Βλέπετε είναι τα σημάδια, το ίδιο και επάνω. Είναι λοιπόν οι πόρτες από τότε που χρησιμοποιούταν ο ναός, ήταν η εκκλησία, όταν το καταλαβαίνουμε από το σήμα του σταυρού. Εδώ τώρα στο Έσον Αφρικα, αν προσέξετε μέχρι επάνω, μέχρι εδώ, μέχρι τη μαύρη τη λωρίδα, είναι όλο μάρμαρα. Τα μάρμαρα αυτά φτιαγμένα με την τέχνη την ορθομαρμάρωση. Αν προσέξετε τα μάρμαρα, έτσι όπως τα κόβανε, έτσι όπως κόβανε την πλάκα και την ανοίγανε, την κολούσαν έτσι ώστε τα νερά του μαρμάρου κάνουν διάφορα σχέδια. Βλέπετε εδώ είναι δύο κομμάτια, εδώ είναι τρία κομμάτια. Παρακάτω υπάρχει 4-5 κομμάτια, δηλαδή όσο ήταν μεγάλη η πλάκα, την κόβανε και την ανοίγανε έτσι, και την κολούσαν έτσι ώστε τα νερά του μαρμάρου κάνουν αυτά τα σχέδια. Βέβαια, μιλάμε για 1477 χρόνια. Ήταν πιο έντονα, ήταν πιο ζωηρά τα χρώματα. Το άσπρο, πιο άσπρο.
Το κόκκινο πιο κόκκινο. Το πράσινο πιο πράσινο. Κοιτάξτε λίγο απέναντι κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει το κόκκινο χρώμα. Έλαμπε η Άγια Σοφιά. Όταν έμπαινε κάποιος με τα χρωματιστά μάρμαρα, με τα ψηφιδωτά, έτσι όπως ήταν από πάνω, έλαμπε ο ναός. Βρισκόμαστε στο κεντρικό κρήτος της του Θεού Σοφίας. Η Αγία Σοφία, η οποία δεν είναι αφιερωμένη σε κάποια θεά Σοφία, έτσι. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Σοφία του Θεού. Είναι η Αγία Σοφία, η Αγία Ειρήνη, η Αγία Δύναμης. Στη Σοφία του Θεού, λοιπόν, αφιερωμένος ο ναός, και το σχεδιάγραμμα του ναού, το σχέδιο του ναού είναι τρίκλητη βασιλική, τρίκλητη βασιλική μετά τρούλου. Εδώ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο τρούλος. Οι δύο προηγούμενοι ναοί ήταν βασιλικού ρυθμού. Εδώ λοιπόν ο τρούλος, εδώ βασιλική μετά τρούλου. Βασιλική μετά τρούλου, όπου ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπόρεσαν οι αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης να κάνουν ένα τόσο ψηλό, έναν τόσο μεγάλο τρούλο, έναν τόσο μεγάλο τρούλο, σε ένα τέτοιο τετράγωνο ορθογώνιο κτίσμα. Το ύψος του τρούλου απέχει από το δάπεδο 56 μέτρα και 60 πόντους, το ύψος του τρούλου 32 μέτρα η διάμετρός του. Πολύ πιο ψηλός από το μπλε τζαμί, 43 μέτρα είναι το μπλε τζαμί, 23 μέτρα η διάμετρος, εδώ είναι 56 μέτρα και 60 πόντους και 32 μέτρα η διάμετρός του. Φωτίζεται με τα 40 παράθυρα που έχει γύρω-γύρω, 40 παράθυρα που όταν μπαίνει το φως από τα παράθυρα, από τα 40 παράθυρα αυτά, και σταθεί κάποιος ακριβώς από κάτω, με το φως που μπαίνει από τα παράθυρα, με το τόσο ψηλός και τόσο μεγάλος που είναι ο τρούλος, νομίζεται πως έρχεται στον αέρα, πως είναι μετέωρος. Στηρίζεται στα 4 σφαιρικά τρίγωνα, όπου βλέπετε είναι ζωγραφισμένα τα χειροβήμ, τα εξαπτέρυγα. Αυτό εδώ πρόσφατα καθάρισε, είναι το τελευταίο που καθάρισε, βλέπετε, φαίνεται το πρόσωπο του Αγγέλου. Είναι το πρόσωπο του Αγγέλου που βλέπουμε, ενώ στα υπόλοιπα, εδώ είναι το πολύγωνο άστρο, και από εδώ μεριά το ίδιο, που έχει καλύψει το πρόσωπο του Αγγέλου. Δεν βλέπουμε το πρόσωπο. Αυτό εδώ λοιπόν βγάλανε το πολύγωνο άστρο που κάλυπτε το πρόσωπο του Αγγέλου, και μετά από τις ανάλογες συντηρήσεις που κάνανε, βγήκε η σκαλοσιά και βγήκε στο φως το ψηφιδωτό που βλέπουμε, είναι το χειροβήμ, το εξαπτέρυγο, και τώρα συνεχίζουν να καθαρίσουν το άλλο σφαιρικό τρίγωνο. Βρισκόμαστε μέσα στο θρηλυκό ναό της Αγίας Σοφίας, γιατί με τον ξενοδό μας θα μας ξεναγεί στον ιερό αυτό χώρο.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο πιο σημαντικό σημείο του ναού, το ιερό, το οποίο όπως είπαμε μετά την μετατροπή του ναού σε τζαμί, δεν έμεινε τίποτα εδώ, δεν βλέπουμε τίποτα από την Αγία Τράπεζα, από το τέμπλο. Βέβαια, οι πρώτες εκκλησίες δεν είχαν τέμπλο, αρχικά δεν είχε και η Αγία Σοφία, δεν είχε τέμπλο ο πρώτος ναός. Ήταν το σύνθρονο μόνο, γύρω-γύρω το σύνθρονο. Αργότερα προσθέθηκε τέμπλο και ξέρουμε ότι ήταν μαρμάρινο το τέμπλο της Αγίας Σοφίας. Μετά την μετατροπή του ναού, όπως είπαμε, σε τζαμί, δεν έμεινε τίποτα από τον τέμπλο, δεν σώθηκε τίποτα. Είναι το μιχράπ που βλέπουμε απέναντι, που προσθέθηκε, το μιχράπ. Δεν είναι στο κέντρο ακριβώς, ανατολή οι εκκλησίες, νότιο-ανατολικά τα τζαμιά, προς τη Μέκκα. Νότιο Ανατολή, όπου και αν βρίσκεται ο πιστός και θέλει να προσευχηθεί, πρέπει να βρει αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα τζαμιά κοιτάζουν Νότιο Ανατολή, προς τη Μέκκα. Γι' αυτό και εδώ τώρα το πρόσθετο, το μιχρά που βάλανε, το πρόσθετο, προσέξτε, δεν είναι ακριβώς στο κέντρο, είναι λοξός δεξιά. Νότιο Ανατολικά είναι τα δύο κυροπήγια, δεξιά και αριστερά. Προς τα επάνω, όλα αυτά τα βιτρό, τα αραβουργέματα, είναι πρόσθετα. Αυτό που σώζεται εδώ από το χώρο του ιερού είναι το ψηφιδωτό της Πλατιτέρας στην κόγχη, κοιτάξτε, πάνω του ιερού. Είναι η Πλατιτέρα, η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά και από δίπλα στο τόξο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εδώ στο τόξο πίσω από το στρογγυλό και η Παναγία. Αυτά είναι αυτά που έχουν σωθεί εδώ από το χώρο του ιερού. Για κοιτάξτε επάνω τώρα, εδώ θα δούμε καλύτερα το τρούλο που λέγαμε. Βλέπετε, δεν είναι ακριβώς κυκλικός. Εδώ φαίνεται τώρα που ξεφεύγει. Το ίδιο και από εδώ μεριά. Δεν είναι λοιπόν, δεν είναι ακριβώς κυκλικός, είναι λίγο ροειδές. Είναι ώρες που δεν χωρούν λόγια. Είναι ώρες που ακόμα και η ελληνική αποδεικνύεται γλώσσα φτωχή για να εκφράσει το δέος, τον σεβασμό, τις σκέψεις και τα αισθήματα που πλημμυρίζουν τον προσκυνητή. Και είναι να απορεί κανείς πώς χωρούν μέσα στην ψυχή του καθενός όλα τα όνειρα, όλες οι παραδόσεις, οι θρύλοι, τα βιώματα, η μαρτυρική ιστορία του γένους μας, ολόκληρη η ρωμιοσύνη. Η Αγία Σοφία, το σύμβολο της ρωμιοσύνης, το θαύμα των αιώνων, στέκει στην προαιώνια θέση της, προξενώντας τον παγκόσμιο θαυμασμό και υπενθυμίζοντας την ακατάλητη σχέση της Ορθοδοξίας με την ρωμιοσύνη. Και μοιάζει τόσο με τη φυλή μας αυτός ο ναός, που όλοι τον θαυμάζουν, μα κανείς δεν του δίνει τα δίκια του. Ήρθαμε στο κέντρο της Ορθοδοξίας, στη καρδιά της Ορθοδοξίας, εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ανεβήκαμε τα σκαλιά και συναντήσαμε τρεις πόρτες. Η ακριβώς απέναντι πόρτα είναι η κλειστή. Έχει τα κάγκελα μπροστά, έχει και από πίσω κάγκελα, αν προσέξετε, φαίνεται και από πίσω. Είναι η κλειστή πόρτα, είναι η πόρτα στην οποία το 1821, όταν άρχισε η Ελληνική Επανάσταση, σε αυτήν εδώ την πόρτα κρεμάσανε τον Πατριάρχη τον Πέμπτο τον Γρηγόριο και δεν ξανά άνοιξε η πόρτα αυτή. Από το 1821 λοιπόν παραμένει κλειστή η πόρτα που κρεμάσανε τον Πατριάρχη τον Πέμπτο τον Γρηγόριο. Thank you.
Από την άλλη μπήκαμε εδώ στην αυλή του Πατριαρχικού Ναού, αυλή από την οποία θα έχετε παρακολουθήσει πολλές φορές και σε ζωντανή μετάδοση την λειτουργία που γίνεται, την Ανάσταση Φερρυππίν, που τα παραδίδουν εδώ και τα μεταδίδουν και τα κανάλια της ελληνικής τηλεοράσεως. Θα έχετε δει εδώ, εδώ στην αυλή, την Ανάσταση. Τα δείχνουν και απευθείας σε απευθείας σύνδεση, όπως είπα, στην Ελλάδα θα έχετε δει. Τώρα στην αυλή του Πατριαρχικού Ναού, μπροστά σας το κτίριο που βλέπουμε, το μεγαλοπρεπές κτίριο, το 1941 είναι το Πατριαρχικό Μέγαρο, το οποίο το 1941 μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, το πρώτο, το αυθεντικό το κτίριο καήκε, καταστράφηκε και δόθηκε η άδεια το 1986, το 1986 με έξοδα του Έλληνα Μεγαευεργέτη Αγγελόπουλου. Ο Αγγελόπουλος ξόδεψε όλα τα χρήματα και έκανε το καινούριο αυτό εδώ κτίριο που βλέπουμε, το Πατριαρχικό Μέγαρο, που αρχίζει από πίσω μέχρι το κτίριο που ανακαινίζεται τώρα, είναι δωρεά του Μέγα Ευεργέτη Αγγελόπουλου. Δεν είναι επισκέψιμο, αυτό το βλέπουμε απ' έξω. Τώρα είναι τα κελιά των διάκων, είναι οι ξενώνες, είναι τα γραφεία, είναι η μεγάλη αίθουσα του Πατριάρχη που θα μας δεχτεί στην μεγάλη αίθουσα. Μπορεί δηλαδή ο καθένας, δεν μπαίνει, δεν είναι επισκέψιμος ο χώρος εδώ. Κάνανε έτσι ακριβώς όπως ήταν το παλιό, το αυθεντικό. Με τη μόνη διαφορά, το αυθεντικό κτίριο ήταν όλο ξύλινο. Ενώ το σημερινό είναι μπετό και η επένδυση απ' έξω είναι με ξύλο. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο, το αυθεντικό κτίριο, το οποίο κάηκε το 1941 και ξανακτίστηκε το 1986. Από το 86 λειτουργεί, ήταν στο κτίριο που ανακαινίζεται τώρα. Εκεί ήταν όλα τα γραφεία μέχρι που να γίνει αυτό εδώ το κτίριο. Του 2012 και τώρα κανονικά το 2022 υπολογίζουν για 10 χρόνια, αλλά αν τυχόν τελειώσει πιο μπροστά φτιάχνουν και πιο μπροστά, αλλά συνήθως υπολογίζουν 10 χρόνια. Είναι τα καζάνια μέσα, βέβαια δεν έχει τίποτα για να δούμε, τα καζάνια που παρασκευάζουν το Άγιο Μύρο και καίνε τις παλιές τις εικόνες, χρησιμοποιείται το σαφράνι, λάδι και διάφορα βότανα για την παρασκευή εδώ του Αγίου Μύρου που γίνεται κάθε 10 χρόνια.
πολιτική διοίκηση και από την άλλη την οικουμενική διοίκηση. Στο Αγίου Γεωργίου, στο έξω ανάρτηκα, θα προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, την εικόνα του προφήτη Ηλία, προφήτης Ηλίας εδώ, το 1860 η συντεχνία των Γουναράδων που αποτελούνταν από τους Έλληνες άλλαξε την ίδρυυση εδώ του Πατριαρχείου και σαν προστάτης των Γουναράδων, εδώ θα δούμε την εικόνα του προφήτη Ηλία, όπως και στην Παναγία των Βλαχερνών, η οποία ανακαινίστηκε το 1860 πάλι από τους ίδιους Γουναράδες και εκεί, αν προσέξατε, ήταν η εικόνα του προφήτη Ηλία. Η εικόνα του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος θεωρείται ιδρυτής του Πατριαρχείου, πρώτος Πατριάρχης του Αγίου Ανδρέα, αυτά στο έξω ανάρτηκα. Μέσα ο ναός χωρίζεται σε τρία κλήτη. Είναι βασιλικού ρυθμού με τρία κλήτη. Στο αριστερό κλήτος θα προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Είναι η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης που μεταφέρθηκε εδώ από την Κιζίκη και Χερσόνησο, από την Κίζικο, από το μοναστήρι εκεί της Παναγίας της Φανερωμένης, από πρόσφυγες μετά το 1923. Της περιοχής μεταφέρθηκε εδώ η εικόνα και βρίσκεται σήμερα στο αριστερό κλήτος εδώ του Πατριαρχικού Ναού. Δίπλα από την εικόνα αυτή είναι τα οστά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή ο Ναζιαντζιανός, την περιοχή της Καπαδοκίας κάτω, και τα οστά του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως που αναφέραμε στην Αγία Σοφία, και πιο πέρα του Αγίου Βασιλείου είναι οι τρεις ιεράρχες. Τα οστά των τριών ιεραρχών, τα οστά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και τα οστά του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου τα είχαν φυγαδεύσει οι τέταρτοι σταυροφόροι το 1204. Φύγανε με πολλά όταν ήρθανε, μετά φύγανε με πολλά ιερά κοιμήλια, ανάμεσά τους και τα οστά αυτά τα οποία ο προπροηγούμενος Πάπας της Ρώμης τα παρέδωσε στο Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως το 2004 στο κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος τα μετέφερε εδώ από την Ρώμη και βρίσκονται σήμερα στο αριστερό κλήτος του Πατριαρχικού Ναού. Ξεχωριστή ευλογία η συνάντηση με τον Σεπτό Προκαθήμενο, τον πεφωτισμένο Ιακοστρόφο της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας, την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη, Κύριο Βαρθολομαίο.
Μία ακόμα ιδιαίτερη ευλογία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η Θεία Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου που αξιωνόμαστε να τελέσουμε. Αφήσουμε την Κωνσταντινούπολη για να επισκεφθούμε τα Πριγκυπώνησα, ιδυλιακά θέρετρα των Βυζαντινών, δημοφιλεί σήμερα εκδρομικούς προορισμούς από την Κωνσταντινούπολη. Δικός μας προορισμός η Χάλκη και η Πρίγκιπος, για να προσκυνήσουμε στην Μεν Χάλκη την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος με την περίφημη θεολογική σχολή, στην Δε Πρίγκιπο την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, ξένοι ανάμεσα σε ξένους, παίρνουμε το καραβάκι της γραμμής, αυτό που κάποτε έπαιρναν οι καλοστεκούμενοι Ρωμνοί για να βρεθούν στα εξοχικά τους. Όλα τα δρομολόγια έχουν καθημερινά μεγάλη κίνηση, καθώς είναι πολλοί αυτοί που επιδιώκουν μια σύντομη απόδραση από την Μεγαλούπολη στα γραφικά νησιά. Τα Πριγκυπώνησα είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, στο στόμιο του κόλπου της Νικομίδιας. Τα τέσσερα νησιά είναι μεγαλύτερα, Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκιπος, και τα πέντε μικρότερα, Πίτα, Νέανδρος, Οξιά, Πλάτη, Αντιρόβυθος. Τα νησιά απέχουν 8 έως 11 μίλια από την Κωνσταντινούπολη. Αφήνουμε πίσω μας την Πρώτη, το πρώτο νησί των Πριγκυπωνήσων. Κατευθυνόμαστε προς την Αντιγόνη, στη συνέχεια στη Χάλκη, στο νησί της Χάλκης, όπου βρίσκεται η περίφημος σχολή της Χάλκης, η οποία τώρα μένει είναι κλειστή, αλλά με ενέργειες του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, ευχόμαστε και προσευχόμαστε να έρθει η ώρα που θα ανοίξει και πάλι. Και μετά από το νησί της Χάλκης θα κατευθυνθούμε στην Πρίγκιπο. Εκεί θα προσκυνήσουμε τον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά. Στο νησί που μόλις αφήσαμε, στην Πρώτη, λειτουργεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας. Κατασκηνώσεις οι οποίες φιλοξενούν παιδιά από την Ομογένεια, αλλά και άλλα χριστιανόπουλα της πόλης.
δεύτερη στάση μας το νησί της Αντιγόνης, το δεύτερο νησί των Πριγκυπωνήσων. Ένα από τα νησιά τα οποία τα πρώτα χρόνια τα χρησιμοποιούσαν ως φυλακές, μετά έγιναν τα καλύτερα εξοχικά θέρετα των χριστιανών, έσφυζαν από ζωή, από χριστιανούς. Σήμερα όμως δυστυχώς οι κάτοικοί τους είναι πολύ λίγοι χριστιανοί. Όπως ονομάζεται σήμερα, γνωρίζουμε ότι υπήρχε ήδη από την κλασική εποχή ζωή σε αυτό το νησί. Υπήρχαν οι φλέβες του Χαλκού, εξού και νήσος Χάλκη, η κόκκινο νησί, όπως το ονομάζανε, η νήσος Κολυμβητής, γιατί τα στρώματα του Χαλκού έφταναν μέχρι και τη θάλασσα. Το γνωρίζουμε, γιατί ο Αριστοτέλης ήδη είχε περιγράψει αυτό το νησί, το οποίο βρίσκεται μέσα στον Αστακινό κόλπο ή Κιανό κόλπο. Έτσι ονομάζεται ο κολπίσκος που βρίσκεται ακριβώς από την πίσω πλευρά ή από την αρχαιότητα ονομαζόταν η θάλασσα ο κόλπος του Βρίαντα. Όπως αναφέραμε, στην απέναντι πλευρά είναι το Μάλτεπε, είναι το Παντίχιο και ο ένας δρόμος που οδηγεί προς τη Βυθινία, προς τη Γιάλωβα και προς την Προύσα. Κάποτε στο νησί αυτό ακούγαμε μόνο την ελληνική γλώσσα. Σήμερα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι Έλληνες, κυρίως εγγεγραμμένοι είναι 300 άτομα, κάποιες οικογένειες, οι οποίες έχουν κρατήσει τα σπίτια τους, διαμένουν τώρα στον ελλαδικό χώρο και κυρίως έρχονται και για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να σας καλωσορίσω στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδος, Χάλκης. Ο λόφος που βρισκόσαστε ονομάζεται ο λόφος της Ελπίδος και στα τουρκικά Ουμίτεπεσί. Το καθολικό της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα από τον Πατριάρχη τον Ιερό τον Φώτιο. Η εικόνα του βρίσκεται στον τέπλο αριστερά. Και στις 6 Φεβρουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη του. Μετέπειτα, το 1844, ο Πατριάρχης ο Γερμανός ο Τέταρτος, μέσα στο χώρο της Μονής, ιδρύει την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
λειτουργεί μέχρι το 1894. Τότε γίνεται ένας καταστρεπτικός σεισμός. Το πρώτο κτίριο καταστρέφηκε ολοσχερός και έμειναν μόνο τα θεμέλια του Ιερού Ναού. Το 1896, με μία δωρεά του Παύλου Σκυλίτση Στεφανόβικ, η σχολή επαναλειτουργεί και λειτουργεί μέχρι το 1971. Τότε το τουρκικό κράτος έβγαλε ένα νόμο που έλεγε ότι απαγορεύονται τα ιδιωτικά και ανώτατα ιδρύματα στην Τουρκία. Από τότε η σχολή παραμένει κλειστή, παραμένει σιωπηλή, λειτουργεί όμως σαν μοναστήρι. Ηγούμενος διορίστη από τον οικουμενικό μας πατριάρχη, ο Άγιος Προύσης. Το πρώτο μέλημά του ήταν να κάνει μία μικρή αδελφότητα, διότι, όπως λέει και ο ίδιος, δεν νοείται ηγούμενος χωρίς, σε μία μονή χωρίς αδελφότητα. Είμαστε στο νησί της Πριγκίπου και ανεβαίνουμε με το παϊτόνι μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα θα ανέλθουμε με τα πόδια στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά. Του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, η οποία βρίσκεται στο νησί της Πριγκίπου, είναι ένα προσκύνημα το οποίο σέβονται και τιμούν και ευλαβούνται όχι μόνο οι χριστιανοί αλλά και οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι έρχονται εδώ, κάνουν το τάμα τους και προσεύχονται στον Άγιο Γεώργιο να τους βοηθήσει στο οποιοδήποτε πρόβλημά τους. Αξιωθήκαμε να ανεβούμε την ανηφόρα η οποία οδηγεί στο μοναστήρι, η οποία είναι μία σχετικά δύσκολη ανάβαση, όμως ανεβαίνοντας ο κάθε πιστός εδώ στον Άγιο Γεώργιο, χαίρεται που έρχεται και προσκυνεί τον Άγιο και με τον κόπο που κάνει πιστεύει ότι ο Άγιος θα του το ανταποδώσει με χάρη πολύ και ευλογία. Τόπος θαυματουργός, τόπος ο οποίος έχει ζωή και σήμερα, χάρη στη φροντίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου, του κυρίου Βαρθολομαίου. Έρχονται εκ περιτροπής εδώ στο μοναστήρι πατέρες, από το Άγιο Όρος κυρίως, αλλά και από αλλού. Είναι ανοιχτό, οι πατέρες εδώ το φροντίζουν, φροντίζουν τον Άγιο και έτσι το μοναστήρι έχει ζωή. Μπορεί ο κάθε προσκυνητής να έρθει εδώ να προσκυνήσει τον Άγιο και να πάρει τη χάρη του. Thank you.
Στα υψώματα του φαναρίου, μία απότομη ανηφόρα θα μας οδηγήσει στη μικρή εκκλησία της Παναγίας της Μουχλιώτισσας. Εδώ, το 1453, βρήκαν καταφύγιο οι αμυνόμενοι Ρωμνοί και λόγω των σφοδρών και αιματηρών μαχών, οι Οθωμανοί ονόμασαν τον ναό Ματωμένη Εκκλησία ή Εκκλησία Αίματος. Στα Σεπτεμβριανά του 1955, ο ναός λαιλατήθηκε και καταστράφηκε εσωτερικά. Στην ίδια περιοχή επισκεπτόμαστε το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης, την Μεγάλη του Γένου Σχολή. Η σχολή λειτουργεί σχεδόν αδιαλείπτως από το 1454, παρέχοντας υψηλού επίπεδου μόρφωσης στους Έλληνες μαθητές και όχι μόνο. Μεταξύ των αποφύτων της περιλαμβάνονται οι γόνοι των διαπρεπών φαναριώτικων οικογενειών, πολλοί πατριάρχες και ορθόδοξοι ιεράρχες, ακόμα και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της υψηλής πύλης. Το σημερινό μεγαλοπρεπές κτίριο, το κόκκινο κάστρο για τους ντόπιους, χτίστηκε το 1883 επί Πατριαρχίας Ιωακήμ του Τρίτου. Μέχρι σήμερα είναι το σήμα κατά τεθέν του κερατίου κόλπου, σύμβολο της χρυσής περίοδου του ελληνισμού της πόλης. Μεγάλη του Θεού Σοφία, έτσι και η Αγία.
Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μας, διότι στον ναό αυτόν συγκροτήθηκε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Επόμενος σταθμός μας στο Μεσοχώρι, σημερινό ορτάκιο στην Ευρωπαϊκή Ακτή του Βοσπόρου. Εδώ έμεναν άλλοτε άνθρωποι φτωχοί, αγρότες, ψαράδες, αποκομμένοι σχεδόν από τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα το Μεσοχώρι είναι ένα πλούσιο προάστιο της πόλης που το επισκέπτονται πολλοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως όμως τις βραδινές ώρες, για να απολαύσουν τη θέα του Βοσπόρου και της κρεμαστής γέφυρας. Στο Μεσοχώρι θα συναντήσουμε τον εντυπωσιακό ναό του Αγίου Φωκά, κτίσμα του 1856. Ωστόσο, η πρώτη εκκλησία στον τόπο αυτό χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Ο ναός είναι ταπεινός εξωτερικά για να μην προκαλεί, αφού χτίστηκε την Οθωμανική περίοδο με λίγα παράθυρα και σκεπή αντί για τρούλο. Ιδιαίτερης τεχνικής είναι το τέμπλο του ναού, κομψό και επιβλητικό, συνδυάζει υπέροχα το ξύλο με στοιχεία μαρμαρογλυπτικής. Ο ναός του Αγίου Φωκά είναι κτισμένος από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όχι στην τοποθεσία που τον βρίσκουμε σήμερα, αλλά πάνω στη θάλασσα, εκεί όπου σήμερα είναι το τζαμί του Ορτάκιοι, στη θέση όπου ήταν ένα ακροτήρι. Όπως ξέρουμε, ο Άγιος Φωκάς είναι ο πρώτος Άγιος προστάτης των θαλασσινών και ο προστάτης των δύσκολων θαλάσσιων περασμάτων. Κατάγεται από τη Σινόπη, η οποία είναι κτισμένη σαν πόλη σε ένα πολύ δύσκολο ακροτήρι στον Εύξεινο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα. Και οι θαλασσινοί που περνούσαν από εκεί, στις δυσκολίες που συναντούσαν, παρακαλούσαν τον Άγιο Φωκά να τους βοηθήσει. Αργότερα εξελίχθηκαν, άλλαξαν τα πράγματα και έχουμε αποκλειστικά και μόνο τον Άγιο Νικόλαο σήμερα ως προστάτη των θαλασσινών. Αλλά ο αρχαιότερος προστάτης των θαλασσινών είναι ο Άγιος Φωκάς. Για το λόγο αυτό η εκκλησία που κτίστηκε τη Βυζαντινή εποχή τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στον Βόσπορο, στο σημείο εκείνο αφιερώθηκε στον Άγιο Φωκά, προστάτη των θαλασσινών και των δύσκολων περασμάτων. Η μονή της χώρας υπήρξε ελληνορθόδοξο μοναστήρι μέχρι τον 16ο αιώνα, όταν οι Οθωμανοί το μετέτρεψαν σε τζαμί, ενώ από το 1958 λειτουργεί ως μουσείο. Θεωρείται ως ένα από τα λαμπρότερα σωζόμενα δείγματα βυζαντινών εκκλησιών. Τους στίχους της κοσμούν ψηφιδωτά και τοιχογραφίες εξαιρετικού κάλους, αν και πολλά από αυτά καλύφθηκαν με ασβέστη από τους Οθωμανούς. Η ωραιότερη παράσταση είναι αυτή της Αναστάσεως στην Κόγχη, όπου το θέμα που παρουσιάζεται
δεν υπάρχει σε καμία άλλη εκκλησία. Ο Χριστός αρπάζει από το βασίλειο του θανάτου με το ένα χέρι τον Αδάμ και με το άλλο την Εύα, σώζοντάς τους και τους δύο ο ίδιος. Για το υπέροχο καθολικό της Μονής της χώρας με τα θαυμάσια τα ψηφίδωτα, τι έχετε να μας πείτε? Το καθολικό της Μονής της χώρας όντως είναι το ωραιότερο και το πιο σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής εποχής που υπάρχει στην πόλη μας. Την Αγία Σοφία δεν τη βάζουμε σε καμιά κατηγορία, αυτή είναι Αγία Σοφία. Εκτός Αγίας Σοφίας, το ωραιότερο μνημείο που σώζεται από τη Βυζαντινή εποχή στην πόλη μας είναι το καθολικό της Μονής της χώρας. Το κτίσμα και η αγιογραφία που βλέπουμε σήμερα είναι του 14ου αιώνα. Πρέπει να πούμε όμως ότι με ένα μικρό εκκλησάκι που κτίζεται στα τέλη του 3ου αιώνα ξεκινάει η ιστορία του ναού αυτού. Ένα πολύ μικρό εκκλησάκι κτισμένο έξω από τα τείχη της τότε πόλης. Στα τέλη του 3ου αιώνα η πόλη ήταν πολύ πιο μικρή, το τείχος ήταν πολύ πιο μικρό και στα χωριά, στα περίχωρα της πόλης, στη χώρα, κτίζεται ένα μικρό εκκλησάκι. Γι' αυτό και είναι η εκκλησία του Σωτήρα Χριστού στην χώρα. Αργότερα, όταν επεκτείνεται η πόλη και κτίζεται το Θεοδοσιανό τείχος, η εκκλησία μένει μέσα στην πόλη. Συνεχίζεται όμως να αποκαλείται χώρα, όχι πλέον από την τοποθεσία που είναι κτισμένη, αλλά από το επίθετο του Χριστού, στον οποίο είναι αφιερωμένο το εκκλησάκι. Είναι αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό. Ο Χριστός είναι η χώρα των ζώντων. Οπότε είναι ο ναός της χώρας των ζώντων, ο ναός της χώρας. Τον 6ο αιώνα, από το περίσευμα της Αγίας Σοφίας, ξανακτίζεται ο ναός και επεκτείνεται και τότε κτίζεται και το μοναστήρι γύρω από τον ναό. Ξέρουμε ότι ο αδελφός της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας ήταν μοναχός εκεί και αυτόν βοήθησε κατά κάποιον τρόπο η Θεοδόρα και του έδωσε το υλικό για να κτίσει τον ναό. Γι' αυτό και μέσα στον κυρίως ναό βρίσκουμε πολλά μάρμαρα στην ορθομαρμάρωση να είναι όμοια με αυτά της Αγίας Σοφίας. Είναι λόγω του ότι είναι το ίδιο υλικό με της Αγίας Σοφίας. Πολλές φορές στην ιστορία του ναός ξαναεπεκτείνεται, γίνονται κάποιες προσθήκες, γι' αυτό και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό με τις προσθήκες που έχουν γίνει, έχει χάσει το ρυθμό της η Εκκλησία. Στις αρχές του 14ου αιώνα, εποχή των Παλαιολόγων, εποχή του Ανδρώνικου του Παλαιολόγου, ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης, ο άρχον λογοθέτης του Ανδρώνικου του Παλαιολόγου, με μια μεγάλη χορηγία, με μια μεγάλη δωρεά που κάνει στο μοναστήρι, προστίθεται ο έξω νάρθηκας στο ναό, είτε χωρίζεται ο νάρθηκας που υπάρχει στα δύο, οπότε έχουμε δύο νάρθηκες, και προστίθεται επίσης το νεκρικό, το ταφικό παρεκκλήσι, και έτσι ο ναός παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα. Thank you.
Βρισκόμαστε, κυρία Κατερίνα, μπροστά σε έναν εντυπωσιακό βυζαντινό ναό, στον οποίο, όπως βλέπουμε, γίνονται και εργασίες. Για πείτε μας, ποιος ναός είναι αυτός? Είναι καθολικό μοναστηριό, ήταν ναός της πόλης? Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά στο καθολικό της Μονής του Παντοκράτορος, ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της πόλης, της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης, που χρονολογείται στο 12ο αιώνα, την εποχή των Κομνηνών. Ο Ιωάννης ο Κομνηνός είναι αυτός ο οποίος κτίζει τον ναό του Παντοκράτορα, τον ναό δηλαδή που βλέπουμε πίσω δεξιά μας. Ο ναός του Παντοκράτορα, δίπλα σε αυτόν, η σύζυγός του, Ειρήνη η Ουγγαρέζα, κτίζει τον ναό που είναι αφιερωμένος στην Παναγία την Ελεούσα. Είναι ο ναός που βλέπουμε πίσω μας, αριστερά μας. Και μεταξύ των δύο αυτών ναών κτίζεται το ταφικό παρεκκλήσι του αρχιστράτηγου Μιχαήλ. Το ταφικό παρεκκλήσι στο οποίο και ενταφιάστηκαν στη συνέχεια και ο Ιωάννης ο Κομνηνός και η Ειρήνη η Ουγγαρέζα. Ο τριπλός ναός αποτελεί το καθολικό της Μονής του Παντοκράτορα, μία, όπως είπαμε, από τις μεγαλύτερες μονές της Κωνσταντινούπολης, η οποία μονή είχε ένα πρότυπο νοσοκομείο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό της μονής αυτής, της οποίας το τυπικό διασώθηκε μέχρι σήμερα. Υπήρχε επίσης μία μεγάλη βιβλιοθήκη. Κατά ορισμένους, κάποιο κτίριο που βρίσκεται εδώ κοντά ήταν το κτίριο της βιβλιοθήκης της Μονής, η οποία καλύπτε μια τεράστια έκταση. Εδώ που βρισκόμαστε από κάτω είναι ο αναλυματικός στίχος που έγινε για να στηρίξει όλο αυτό το χώρο του μοναστηριού, αλλά συγχρόνως είναι και η δεξαμενή νερού του μοναστηριού. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άλλος ένας ναός, πνιγμένος βέβαια μέσα στα σπίτια της πόλης, της σημερινής πόλης. Ίσως πρέπει να, με τη φαντασία μας, να φανταστούμε πώς ήταν παλαιά εδώ ο τόπος, πόσο όμορφα ήταν. Πείτε μας λίγο για την ονομασία του μοναστηρίου που είμαστε εδώ, το ναό, λίγο για την ιστορία του τόπου αυτού. Είμαστε πάνω στον τέταρτο λόφο της πόλης, μπροστά στο καθολικό της Μονής του Παντεπόπτη Χριστού. Η ονομασία είναι διπλή, έχει διπλή έννοια. Αρχικά βέβαια είναι το επίθετο του Χριστού, ένα από τα επίθετα του Χριστού, Παντεπόπτης Χριστός, αλλά και η τοποθεσία, όπως βρισκόμαστε πάνω σε λόφο, είναι αυτή από την οποία μπορεί και εποπτεύει κανείς και βλέπει κάτω τον Γεράτιο Κόλπο και τον Βόσπορο μέχρι την Ασιατική πόλη. Σε αυτήν εδώ την τοποθεσία, η Ιάννα Δαλασσινή, τέλη του 11ου, αρχές του 12ου αιώνα, έκτισε ένα μικρό μοναστήρι για να εφησυχάσει εδώ, για να μονάσει είτε εδώ,
για να ξεφύγει πια από την πολύ, από τη μεγάλη ευθύνη που είχε στη διοίκηση της αυτοκρατορίας όσο ο άντρας της και στη συνέχεια ο γιος της αυτοκράτορας και οι δύο, ο Αλέξιος ο Κομνηνός, έλειπαν σε εκστρατείες. Αυτή κρατούσε τα ηνία της αυτοκρατορίας. Όταν ανέλαβε ο Ιωάννης ο Κομνηνός, τότε και η Άννα η Δαλασσινή αποσύρθηκε, ήρθε στο μοναστήρι αυτό και έζησε εδώ μέχρι το τέλος της ζωής της. Ένας άλλος βυζαντινός ναός με ένα πολύ όμορφο ψηφιδωτό εδώ Κυρίου μας στην κόγχη του ιερού. Για πείτε μας, κυρία Κατερίνα, που είμαστε εδώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο ταφικό παρεκκλήσι της μονής της Παμακαρίστου, Παναγία η Παμακάριστος, ένας σημαντικός ναός, μάλλον καθολικό, μιας μονής της Βυζαντινής εποχής. Τον 10ο αιώνα προφανώς πρωτοκτίζεται ο ναός και στις αρχές του 14ου αιώνα, τέλη του 13ου αιώνα, γίνεται η προσθήκη αυτή του ταφικού χώρου από τον Μιχαήλ Ταρχανιώτη και την γυναίκα του, την Μαρία, είτε τη μοναχή Μάρθα, όπως ονομαζόταν όταν στη συνέχεια, μετά το θάνατο του Ανδρώσης το 1306, μόνασε και πήρε το όνομα Μάρθα. Στην εποχή της έγιναν και οι ψηφιδωτές εικόνες που υπάρχουν στον ταφικό αυτό χώρο, όπου ενταφιάστηκε ο σύζυγός της, ο Μιχαήλ Ταρχανιώτης Λαβάς, και η ίδια μετά το θάνατό της. Οι εικόνες εδώ, οι ψηφιδωτές εικόνες, λίγες στον αριθμό, σε αυτό το μικρό χώρο, κατά ορισμένους θεωρούνται και ανώτερες αυτών της μονής της χώρας. Είναι περίπου της ίδιας εποχής, αρχές του 14ου αιώνα, και οι μεν και οι δε, αλλά όπως είπαμε θεωρούνται καλύτερες, ανώτερες των ψηφιδωτών εικόνων της μονής της χώρας. Εικόνες στην κόγχη του ιερού, όπου έχουμε το Χριστό καθισμένο σε ένα θρονί, είναι ο υπεράγαθος, Ιησούς Χριστός ο υπεράγαθος, για να δείξει ο αγιογράφος το ιδίωμα αυτό του Χριστού, το ότι είναι υπεράγαθος, βλέπετε πόσο έχει ανοίξει την αγκαλιά του Χριστού, πόσο έχει ανοίξει το δεξί του χέρι για να δείξει ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά που χωράει τους πάντες. Και μαζί με την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη που είναι αριστερά και δεξιά, σχηματίζει και δέηση συγχρόνως η εικόνα στην κόγχη του ιερού, με τέσσερις αρχιστράτηγους, με αγγέλους. Βρισκόμαστε μπροστά στο ναό του Αγίου Ιωάννη εν Τρούλο, βυζαντινός ναός, πρωτοκτίζεται τον 6ο ή 7ο αιώνα, αλλά ο ναός που βλέπουμε σήμερα είναι το κτίσμα του 12ου αιώνα. Στον αρχικό ναό ξέρουμε ότι συνάχθηκε η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, ενώ στο μοναστήρι που περιέβαλε τον ναό του Αγίου Ιωάννου εν Τρούλο στεγάστηκαν οι μοναχές της Μονής της Παναγίας της Παμακαρίστου, όταν εκεί μεταφέρθηκε το Πατριαρχείο μετά το 1456. Ο ναός σήμερα λειτουργεί ως τζαμί,
ενώ δεν υπάρχει τίποτα από τα κτίρια που περιέβαλαν τον ναό, από τα κτίρια δηλαδή της μονής του Αγίου Ιωάννου εν Τρούλο. Είμαστε έξω από το καθολικό της Μονής της Παναχράντου. Δυστυχώς, όπως βλέπουμε, γίνονται έργα και δεν μπορούμε να μπούμε έστω και στο εσωτερικό, στην αυλή, στον περίβολο του καθολικού. Όμως, δύο λόγια θα παρακολουθήσουμε την κυρία Κατερίνα να μας πει για την ιστορία εδώ της Μονής της Παναχράντου. Βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε έναν από τους μεγάλους ναούς, μάλιστα διπλούς ναούς που αποτελούσαν το καθολικό της Μονής Παναχράντου. Ο πρώτος ναός αφιερωμένος στην Παναγία είναι κτισμένος το 908 από τον Κωνσταντίνο Λίβα, γι' αυτό και η Μονή ήταν γνωστή και ως Μονή Λιβός. Τον 13ο αιώνα προστίθεται δίπλα ένας δεύτερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και οι δύο μαζί ναοί, έχοντας μεσοτυχία και επικοινωνώντας εσωτερικά, αποτελούσαν ένα μεγάλο ναό που ήταν το καθολικό της Μονής Παναχράντου. Μετά την άλωση, όπως πολλές βυζαντινές εκκλησίες, έτσι και οι εκκλησίες αυτές μετατράπηκαν σε τζαμί και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να λειτουργούν ως τζαμί, ενώ ο περιβάλλον χώρος, τα κτίσματα που περιέβαλαν το καθολικό αυτό, έχουν καταστραφεί. Βρισκόμαστε μπροστά στο καθολικό της Μονής Μυρελαίου. Η Μονή και το καθολικό και γενικά το όλο συγκρότημα στην τοποθεσία αυτή κτίζεται τον 10ο αιώνα, την εποχή του Ρωμανού Λεκαπινού, στην αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου του 7ου, του Πορφυρογέννητου, ο οποίος κτίζει εδώ τον ναό υπερυψωμένο, ανυψωμένο πάνω στο ταφικό παρεκκλήσι. Δηλαδή, στο πρώτο επίπεδο είναι το ταφικό παρεκκλήσι και πάνω από αυτό κτίζεται ο ναός που αποτελεί το καθολικό της Μονής Μυρελαίου. Δίπλα στο ναό υπάρχει μέχρι σήμερα ακόμη ο χώρος της δεξαμενής νερού της Μονής, όπως επίσης στο ίδιο συγκρότημα υπήρχε και ένα παλατάκι, θα λέγαμε, μια κατοικία για τον Ρωμανό Λεκαπινό. Σήμερα ο ναός λειτουργεί ως τζαμί. Από τα κτίσματα που υπήρχαν γύρω-γύρω, αυτό που διατηρείται είναι βέβαια ο ταφικός χώρος, ο οποίος δεν είναι επισκέψεως, ο οποίος αποτελεί και τη βάση για τον ναό που στηρίζει πάνω του. Και επίσης υπάρχει η δεξαμενή νερού, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο.
Βρισκόμαστε μέσα σε μία δεξαμενή νερού της Βυζαντινής εποχής που ανήκε στην Μονή Μυρελαίου. Η δεξαμενή αυτή, μικρή σε διαστάσεις, αρκετή για τις ανάγκες της Μονής και προφανώς του παλατιού που βρισκόταν δίπλα στη Μονή, είναι κτισμένη όπως όλες τις βυζαντινές δεξαμενές με υλικό σε δεύτερη χρήση. Όταν λέμε υλικό εννοούμε κυρίως τις κολόνες και τα κυονόκρανα. Γι' αυτό και μέσα στο χώρο μπορούμε να δούμε κολόνες διαφορετικών διαστάσεων σε διαφορετικά χρώματα και επίσης μια πολύ μεγάλη ποικιλία από κυονόκρανα τα οποία προέρχονται από διάφορα κτίρια που προϋπήρχαν στην περιοχή, κοντά είτε μακρότερα, είχαν καταστραφεί και τα χρησιμοποίησαν στο κτίσιμο της δεξαμενής αυτής. Γι' αυτό και διακρίνουμε και σταυρούς πάνω στα κυονόκρανα, που αυτό σημαίνει ότι τα κυονόκρανα αυτά προέρχονται από κάποιους ναούς που είχαν καταστραφεί την εποχή εκείνη και χρησιμοποίησαν το υλικό αυτό στο κτίσιμο της δεξαμενής. Το καθολικό της Μονής της Παναγίας Κυριωτήσης που μόλις εισήλθαμε και το είδαμε μας εκπλήσει το μέγεθός του, καθώς και το ότι είναι σαν μικρή μικρογραφία της Αγίας Σοφίας. Έτσι προσπαθούσαν να κάνουν τους ναούς, υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στυλ που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί ή είχαν ως την Αγία Σοφία ως πρότυπο και προσπαθούσαν να τη μιμηθούν? Για πείτε μας δύο λόγια για το ναό, για το καθολικό εδώ και ίσως και για αυτό το αρχιτεκτονικό στυλ που είδαμε στο ναό. Ο ναός της Παναγίας Κυριωτήσης παλαιότερα ταυτιζόταν με τον ναό του Ακαταλήπτου, της Μονής Ακαταλήπτου. Σήμερα όμως οι μελετητές πλέον έχουν καταλήξει στην Παναγία Κυριώτισσα, η οποία βρίσκεται δίπλα στο υδραγωγείο της πόλης. Και ο ναός αυτός πρωτοκτίζεται τον 7ο αιώνα, τον 9ο, 10ο, 12ο αιώνα, γίνονται πολλές προσθήκες, οπότε χάνει κάπως την αρχική του μορφή. Παρόλα αυτά όμως παραμένει πάντα ο μεγάλος περικαλής ναός, όπως τον αποκαλούν και οι Βυζαντινοί οι ίδιοι, με πάρα πολύ ωραία ορθομαρμάρωση, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με αυτήν της Αγίας Σοφίας, επίσης τα περίτεχνα κυονόκρανα και βέβαια οι εικόνες, ο ψηφιδωτός διάκοσμος, οι νοπογραφίες που υπήρχαν στο ναό αυτό ήταν πολύ γνωστές στη Βυζαντινή εποχή. Ίσως αυτό το μέγεθος του ναού, αυτή η λαμπρότητα του ναού οδήγησε και τους Λατίνους όταν κατέλαβαν την πόλη το 1204 να καταλάβουν και τον ναό αυτό και να τον χρησιμοποιήσουν ως ναό τους μέχρι το 1261 όταν έφυγαν διωγμένοι από την πόλη. Το διάστημα αυτό της Λατινοκρατίας ο ναός λειτουργήσε ως ναός αφιερωμένος στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Από τον ναό αυτό και από την εποχή των Λατίνων διατηρείται, υπάρχει ακόμη μια νοπογραφία η οποία βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Επίσης μια ψηφιδωτή εικόνα της υπαπαντής του Κυρίου του 7ου αιώνα, πολύ πρώιμη θα λέγαμε και πριν από την οικονομαχία, είναι από τα πολύ λίγα δείγματα που έχουμε ψηφιδωτής εικόνας που γλίτωσε την οικονομαχία και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης επίσης.
Ο ναός του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το πόσο φροντισμένος είναι, το πόσο καθαρός είναι και αυτό σημαίνει ότι έχει ζωή. Όντως, ο ναός του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων είναι κοινοτικός ναός μιας από τις μεγαλύτερες κοινότητες των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Τα Τατάβλα συγκεντρώνουν ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Πρέπει να πούμε ότι από τις 2.000 Ελλήνων που μένουν στην πόλη, περίπου το 1/4 είναι στην περιοχή των Ταταούλων, άλλο τόσο περίπου είναι στην Χαλκιδόνα, στην ασιατική πλευρά, με τα προάστια και τα περιχωρά της, και το υπόλοιπος πληθυσμός είναι σκορπισμένος σε όλη την πόλη. Σε κάθε σημείο της πόλης μπορείτε να βρείτε Έλληνες, σε κάθε γειτονιά και γύρω από κάθε εκκλησία, λίγους είτε περισσότερους. Αλλά όπως είπαμε, οι μεγαλύτερες κοινότητες είναι εδώ των Ταταούλων και επίσης της Χαλκιδόνας. Αγίου Δημητρίου των Ταταούλων είναι ένας από τους μεγάλους ναούς της πόλης. Είναι ένας από τους δύο ναούς που είναι πεντάκλητοι. Έχουμε δύο πεντάκλητες βασιλικές στην Κωνσταντινούπολη. Η μία είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων και η άλλη πεντάκλητη βασιλική είναι ο ναός των Εισοδίων της Παναγίας στο Πέρα, που είναι και ο καθεδρικός ναός της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως. Στο ναό αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τρούλος. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε πολλές εκκλησίες της πόλης που κτίστηκαν την Οθωμανική εποχή, αφού οι Οθωμανοί δεν επέτρεπαν στους μη μουσουλμάνους να κτίζουν ναούς με τρούλο. Τρούλο μπορούσαν να κτίσουν μόνο στα τζαμιά. Οπότε οι εκκλησίες που κτίστηκαν πριν το 1856, πριν δηλαδή ο Σουλτάνος της εποχής εκείνης δώσει ίσα δικαιώματα σε όλους τους υπηκόους του, ανεξαιρέτως θρησκεύματος και εθνικής καταγωγής, μέχρι το 1856 όλες οι εκκλησίες που κτίστηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν βασιλικές και δεν είχαν τρούλο. Μετά το 1856 δίνεται άδεια, εφόσον είχαν ίσα δικαιώματα όλοι οι υπήκοοι του Σουλτάνου, να κτίζουν και εκκλησίες με τρούλο, και έτσι έχουμε και μία άλλη σειρά εκκλησιών στην πόλη, αυτές που κτίστηκαν μετά το 1856 και έχουν τρούλους. Αγαπητοί τηλεθεατές, είχαμε την χαρά και την ευλογία να επισκεφθούμε κάποια από τα σπουδαιότερα ελληνοορθόδοξα μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Το διπορικό μας την πόλη μας χάρισε πλούσιες εμπειρίες και συναισθήματα που θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Μας θύμισε όμως και το τριπλό, ανεξόφλητο χρέος κάθε Ρωμνιού, κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού, να μην λησμονούμε την ιστορία μας, να ενισχύουμε με την παρουσία και την προσευχή τα ιερά μας σεβάσματα, να ευγνωμονούμε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, τον πιστό θεματοφύλακα και άγρυπνο φρουρό της ιστορίας και της μνήμης.